σε νομοθετική ρύθμιση με την οποία οι περιφέρειες μπορούν πλέον μέσω προγραμματικών συμβάσεων να χρηματοδοτούν την κατασκευή, ανακαίνιση πολιτιστικών υποδομών που έχουν χαρακτηριστεί νεότερα μνημεία και ανήκουν κατά κυριότητα σε πολιτιστικούς ή άλλους συλλόγους αλλά και σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προχώρησε μετά από πρόταση της Περιφέρειας Ηπείρου το Υπουργείο Πολιτισμού. Την εξέλιξη αυτή έκανε γνωστή ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, υπενθυμίζοντας ότι ήταν μια πρόταση που είχε υποβληθεί και στο παρελθόν, καθώς υπάρχει η αγωνία για την διάσωση μνημείων στην περιοχή μας. Μάλιστα, ο κ. Καχρημάνης έφερε χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως το κτίριο του Μέικιου στα Ιωάννινα και του Σκουφά στην Άρτα, για τα οποία δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν μελέτες που είχε εκπονήσει η Περιφέρεια. Το Σεπτέμβριο του 19, όταν είχε έρθει στην περιοχή μας ο Πρωθυπουργός και επισκέφθηκε την Βίτσα Ζαγορίου, είχα πει στον Πρωθυπουργό αλλά και στην παριστάμενη Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, ότι έχουμε αρκετά κτίρια που ανήκουν σε πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία δυστυχώς, πολλά και από αυτά είναι και χαρακτηρισμένα, κινδυνεύουν με κατάρρευση. Πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία και να δοθεί το δικαίωμα σε μας, γιατί έχουμε κληθεί πολλές φορές για θέματα που αφορούν την ταυτότητα της περιοχής μας και δεν μπορούμε να επεμβούμε. Ούτε οι σύλλογοι αυτοί, οι πολιτιστικοί, έχουν ή τα ιδρύματα αυτά την δύναμη σε αυτές τις περιπτώσεις να επέμβουν. Σας θυμίζω στην περιοχή μας ότι είναι το Μέκιο παράδειγμα που είχαμε κάνει τη μελέτη αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε κανένας να επέμβει. Έτσι είναι και μία μελέτη που έχουμε κάνει στο Σκουφά στην Άρτα. Είναι διάφορα τέτοια θέματα, όχι ότι μπορούμε να τα λύσουμε όλα, κατ' οικονομία θα γίνει αυτό, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να μην είμαστε έξω από την πολιτιστική μας κληρονομιά σε τέτοιες περιπτώσεις. Τελικά είχαν πει ότι θα γίνει ένας νόμος για αυτές τις περιπτώσεις και έτσι χτες που επισκέφτηκα για διάφορα θέματα την κυρία Μενδώνη μου έδεσε το ΦΕΚ, το οποίο θα σας παραδώσω σήμερα, που λέει προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ περιφερειών και πολιτιστικών φορέων. Έτσι λύνεται αυτό το θέμα. Είχαμε κάνει και στο παρελθόν τέτοιες αιτήσεις, ουδής έδινε σημασία, αλλά από το τεύχος το 248α στο άρθρο 47 στις 13 Δωδεκάτου το 20 το θέμα πλέον λύνεται. Και θέλω να το πω γιατί προήλθε από δικιά μας αγωνία να σωθούν μνημεία του τόπου μας. Άσχετα αν είναι φορέων, πολιτιστικών και δεν ανήκουν στο ευρύτερο δημόσιο. Παράλληλα, ο κ. Καχρημάνης αναφέρθηκε και στην συνάντηση που είχε την Τρίτη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αντικείμενο την παραχώρηση των εκτάσεων ακριβώς απέναντι από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων που ανήκουν στο συγκεκριμένο Υπουργείο για την κατασκευή του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας. Η ίδρυση του κέντρου είναι κάτι που έχει δρομολογηθεί σύμφωνα με τον κύριο Καχρημάνη με σκοπό να αλλάξει τύχη της περιοχής και θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα δεδομένου ότι οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θέτουν στενά χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Είχα επαφή αρχικά με τον Πρωθυπουργό για το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας, το οποίο έχουμε δρομολογήσει να είναι απέναντι από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που αλλάζει την τύχη στην περιοχή μας. Χτες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει αυτές τις εκτάσεις είχαμε μια σύσκεψη στην οποία περπατήσαμε όλα αυτά τα θέματα που έχουμε εκκρεμότητες. Κοιτάξτε, δεν θα επέμενα τόσο πολύ εάν οι διάφορες εταιρείες logistic που θέλουν πληροφορικάριο στην περιοχή μας δεν έθεταν στενά τα χρονικά περιθώρια που υπάρχουν αν θέλουμε αυτό να γίνει στην περιοχή μας και δει στα Γιάννενα. Γιατί δυστυχώς δεν έχουμε μόνο τι θα κάνουμε εμείς, όλη η Ελλάδα κινείται να μπορέσει παράδειγμα και η Αθήνα
Είδατε στην Χροπή, στην παλιά Χροπή τι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη, και επειδή αυτός ο κόσμος θέλει να έρθει στην περιοχή μας, εμείς πρέπει να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις. Πιστεύω ότι θα λυθούν πολύ σύντομα αυτά τα θέματα. Τέλος, ο κύριος Κακριμάνης έκανε γνωστό πως θα υπάρξει παράταση αναφορικά με την διαγωνιστική διαδικασία για τα έργα των οδοφωτισμών στους Δήμους Ιωαννιτών και Πρεβέζης μετά την κατάθεση προσφυγών από συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς. Είχε πει να γίνει η διακήρυξη στο παλιό έτος. Από τη στιγμή όμως που έχουν προσφύγει κάποιοι που ενδιαφέρονται στην ανεξάρτητη αρχή δημοπρασιών, είμαστε υποχρεωμένοι μέχρι να βγει η απόφαση της Επιτροπής να δώσουμε παράταση.